Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζουμε όπως πάντα το δελτίο του σταθμού μας με τους τίτλους των κυριωτέρων απόψινων ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η κυβέρνηση Ζολώτα μπαίνει στο παιχνίδι των εκλογών. Λέει ότι έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή. Άρα η Βουλή θα αποφασίσει. Φουντώνει το παρασκήνιο για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Ποιος πάει, ποιος δεν πάει. Ουσιαστική μείωση της στρατιωτικής θητείας αναγγέλει ο Υπουργός Άμυνας ότι μελετάει η κυβέρνηση. Ο Ραμίζ Αλία βάζει στο στόχαστρο τους Έλληνες δεσποτάδες. Η Αθήνα απαντάει. Συμφωνία Βαρβιτσιώτη με τους ενοικιαστές και τους ιδιοκτήτες επιστέφθηκε απόψε. Στο παιχνίδι της ημερομηνίας και γενικότερα του χρόνου των εκλογών μπήκε σήμερα και η κυβέρνηση. Στο press room, εκπρόσωπος της κυβέρνησης, κ. Προκόπης Παυλόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, είπε με άλλα λόγια ότι η οικουμενική κυβέρνηση δεν πρόκειται να φύγει μόνη της. Αν τα κόμματα θέλουν, ας πάρουν εκείνα την πρωτοβουλία να τη διώξουν. Και ο μόνος τρόπος για να τη διώξουν είναι να άρουν την εμπιστοσύνη τους στη Βουλή. Όπως μας είπε ο πολιτικός μας συντάκτης Θόδωρος Ρουσόπουλος που ήταν στο press room, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παυλόπουλος σε απάντηση ερωτήσεων δημοσιογράφων δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής και δεν την απασχολεί πότε θα γίνουν εκλογές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτηση αν η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επίσπευσης των εκλογών είπε πως τον Πρωθυπουργό διευκρινίστηκε ο βίος της κυβέρνησης από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Τα κόμματα θα καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος. Απάντηση στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελληνική Αριστερά έδωσε σήμερα αποσπόντα ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών. Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης σε συνάντησή του με τα μέλη του Προεδρείου της ΑΔΕΔΗ που τον επισκέφθηκε, επανέλαβε ότι είναι αταλάντευτη θέση του πως ο βίος της Οικουμενικής Κυβερνήσεως πρέπει να λήξει το αργότερο στις 8 Απριλίου. Για να ενισχύσει την πολιτική του αυτή θέση, ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε οικονομικά επιχειρήματα. Είπε συγκεκριμένα στην ΑΔΕΔΗ ότι η Ελλάδα ουσιαστικά έχει χρεοκοπήσει. Όταν δεν υπάρχουν χρήματα, όλα τα υπόλοιπα περιτεύουν. Και πρόσθεσε πάντως ότι η εισοδηματική πολιτική της κυβερνήσεως Ζολώτα υπήρξε γενναιότερη από εκείνη της μονοκομματικής κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα της παράτασης του βίου της κυβέρνησης, το οποίο ανακοίνησε η Κεντρική Επιτροπή της Ελληνικής